Η εταιρεία κατέθεσε ένα επώμενημα το οποίο είναι προκλητικό και απαράδεκτο, λέγοντας μέσα ανακρίβειες, ψέματα και διάφορα άλλα προκειμένου να οριστικοποιήσει την απόλυση. Η εκπρόσωπος της εταιρείας, μια δικηγόρος που ήταν, είπε ότι δεν δέχεται η εταιρεία να την πάρει με τίποτα πίσω. Έσχος! Εμείς απαντήσαμε ότι θα κλιμακώσουμε τον αγώνα. Δεν θα αφήσουμε να απολυθεί κανένας. Θέλουν να εφαρμόσουν την αρχή του νόμου. Ο νόμος πρέπει να μείνει στα χαρτιά, να ανατραπεί. Θα γίνει πογκρόμα πωλήσεων αν οριστικοποιηθεί αυτή η απόλυση. Ετοιμάζουν χιλιάδες και στο δημόσιο τομέα. Και ο δημόσιος τομέας που ανήκω και εγώ εν μέρη, και εκεί εμένα με έχουν απειλήσει οι διευθυντές ότι να κάθεσαι με πρόνοιμα γιατί αν. Τι γιατί αν τους λέω. Λοιπόν, δεν έχουν ούτε όρια ούτε περιθώρια, θέλουν να εφαρμόσουν τον νόμο να πουλήσουν όποιον δεν γουστάρουν. Και εμείς λέμε δεν γουστάρουμε τον νόμο τους. Νόμος είναι ένας, το δίκαιο του εργάτη και γι' αυτό θα παλέψουμε.